Ο κύριος Γιάννης Λεονταράκης, ο αντιπεριφερειάρχης, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα από τον 984. Καλημέρα κύριε Λεονταράκη, καλημέρα στους ακροατές. Καλή εβδομάδα, δύσκολο πρωινό όπως και εσείς είπατε. Ο τομέας του σεισμού ήταν γύρω στα 5,8 από ό,τι τουλάχιστον λένε οι πρώτες πληροφορίες. Με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών να κάνει λόγο για τον κύριο σεισμό. Υπάρχει μια σεισμική ακολουθία μικρότερη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλα τα συνεργεία, όλοι οι εργολάβοι της περιφέρειας και των Δήμων είναι έξω. Είναι τα πρώτα λεπτά όπως καταλαβαίνετε και οι πληροφορίες ακόμα είναι συγκεκριμένες. Αλλά γίνεται λόγος για ζημιές τέτοιες, για καταρρεύσεις. Πράγμα το οποίο και θα καταγραφεί και όπου χρειαστεί θα. Ζημιές σε σπίτια, μισό λεπτό κύριε Λονταράκη. Ζημιές σε σπίτια, καταλαβαίνω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος για όλους εσάς που τρέχετε. Ζημιές σε σπίτια και καταρρεύσεις σπιτιών. Αναφέρεστε σε αυτά τα οποία έχουν ακουστεί στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Στο Αρκαλοχώρι, λοιπόν, καταγράφονται αρκετές ζημιές. Είναι αληθές ότι υπάρχει πρόβλημα με βράχια ή δρόμο, ο οποίος έχει κοπεί επίσης στο Αρκαλοχώρι? Δεν έχω τέτοια πληροφορία. Υπήρξε μια πληροφορία προηγουμένως κοντά στα σπήλια για πτώση πέτρας και χώματος στο οδόστρωμα, στο οποίο έσπευε εργολάβος της περιφέρειας να κάνει αποκατάσταση. Σπήλια εννοείται Ηρακλείου, έτσι, εδώ κοντά σε εμάς. Ναι, χωρίς να είναι κάτι το ιδιαίτερο. Αυτό που έχει σημασία να πούμε, κυρία Ιουλιανάκη, είναι ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, δηλαδή να κάνουμε έκκληση στον κόσμο, τον οποίο τα σπίτια είτε έχουν υποστεί ζημιά είτε έχουν ρηγματώσει, αλλά και να μην έχουν ρηγματώσει, τουλάχιστον αυτές τις πρώτες ώρες να αποφεύγουν σε κάθε περίπτωση να είναι κοντά, είτε τέλος πάντων να είναι μέσα. Ιδιαίτερη προσοχή, διότι και ένας μικρός μετασυσμός μπορεί να προκαλέσει χειρότερη ζημιά από το κύριο όταν ένα κτίριο έχει καταπληκτεί. Είναι όλες οι υπηρεσίες έξω, κυρία Λουδιάκη. Εννοείται, εκτός από τις υπηρεσίες της περιφέρειας, των Δήμων που είναι έξω, πυροσβεστική κλπ. Αστυνομία, όπου χρειαστεί κάποιος να παρέμβει και όπου υπάρχουν αναφορές. Ούτως ή άλλως είναι και πολλές οι εικόνες οι οποίες μας έρχονται, κυκλοφορούν και μέσω του διαδικτύου. Έχουν γίνει κάποιες αναφορές, ενδεχόμενα κάποιος να ζήτησε μια παραπάνω βοήθεια, κύριε Λεονταράκη? Κύριε Λονδυράκη, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε λάβει κάποια πληροφορία για πιθανό τραυματισμό ή για οτιδήποτε άλλο. Μόνο για υγιές δημιουργίες. Ελπίζω όσο περνάει η ώρα να είναι αυτό τέλος πάντων το μοναδικό μας πρόβλημα. Ακριβώς, γιατί είναι αρκετές και οι μετασεισμικές δονήσεις. Κύριε Λονταράκη, το τελευταίο και σας απελευθερώνω. Είπατε ότι το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο με το οποίο έχετε μιλήσει, ότι κάνει λόγο για τον κύριο σεισμό, και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν αρκετές μετασεισμικές δονήσεις. Μάλιστα, υπήρξε και μετασεισμός ο οποίος ήταν πάνω από τα 3 ρίχτερ, 3,7-3,8. Έχετε μιλήσει κατηδίαν είτε με ΛΕΚΑ είτε με Τσελέντη ή με κάποιους άλλους για να σας δώσουν μια παραπάνω πληροφορία, ενδεχόμενη εκτίμηση? Είχα αμέσως μετά το σεισμό επικοινωνία με τον κύριο Τσελέντη. Η άποψή του και η θέση του σύμφωνα πάντα με τη μελέτη και τα γραφή του γεωδυναμικού φαίνει λόγω του κύριου σεισμού. Μάλιστα. Γνωρίζετε, γιατί κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και λέει, είναι μια πληροφορία από την οποία εγώ δεν έχω τσεκάρει, αλλά είναι μια πληροφορία που έρχεται από κόσμο ο οποίος σας ακούει αυτή την ώρα. Υπάρχουν σχολεία στα οποία έχει δοθεί εντολή να φύγουν τα παιδιά. Οι αναφορές κάνουν λόγο εκεί για την περιοχή της Χερσονήσου. Ξέρετε κάτι τέτοιο, έχει βγει κάποια τέτοια οδηγία είναι από την πολιτική προστασία? Είναι τεράστια αγωνία των γονιών και εύλογη. Υπήρξαν σχολεία τα οποία έδωσαν άδεια να φύγουν τα παιδιά, αλλά υπήρξαν και σχολεία που τέλος πάντων χρειαζόταν την υπεύθυνη δήλωση, την υπογραφή του γονέα. Είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση όσον αφορά. Εγώ ειλικρινά καλώ τους Δήμους να λάβουν αυτή την απόφαση, χωρίς να προκαλούμε πανικό σε κάθε περίπτωση. Τέλος πάντων, να σταματήσουν τα μαθήματα τουλάχιστον για σήμερα. Πάντα με ψυχραιμία και πάντα με ομαλή διαδικασία. Λέτε ότι οι Δήμοι πρέπει να πάρουν την απόφαση, αλλά η δική σας, αν θέλετε, η συμβουλή, προτροπή για να το καταλάβω και για να μην υπάρχει παρεξήγηση, είναι ότι ας διακοπούν τα μαθήματα για σήμερα? Ναι, θεωρώ ότι δεν συντρέχει λόγος να συνεχιστούν μετά από το πανικό και των γονέων και των παιδιών. Καλό θα ήταν και οι Δήμοι, σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια, να πάρουν αυτή την απόφαση, διότι πολλοί γονείς με έχουν καλέσει εμένα με την αγωνία το τι θα γίνει. Από τη στιγμή που δεν υπήρχε κάποια απόφαση στο να φύγουν τα παιδιά από το σχολείο, κάθε διευθυντής δεν μπορούσε από μόνο του να το πράξει. Ωραία. Με απόφαση του Δήμου, αλλά δεν υπάρχει γενικευμένη αυτή την ώρα εντολή από την πολιτική προστασία για να φύγουν τα παιδιά από τα σχολεία. Αυτό μου λέτε?
Ναι, μέχρι αυτή τη στιγμή μιλάμε. Ωραία. Έτσι, για να το διευκρινίσουμε, για να γνωρίζει και ο κόσμος που σας ακούει και έχει αυτή την αγωνία. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ, κύριε Λεονταράκη, για τις πληροφορίες.